προς τα ορφανά αυτά που βεβαιωμένα τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγες μέρες, γιατί τις τελευταίες 2 μέρες δεν έχω κάποια ενημέρωση, και για αυτά που ήταν βεβαιωμένα ήταν 3 καταρχήν. Αυτά που τουλάχιστον εγώ έχω διασταυρωμένα ως ορφανά. Στο σύνολο των πολύ λιγότερων, όχι των 44 που είναι σήμερα τα κρούσματα. Ως προς τους πόσους γιατρούς καινούριους έχουν έρθει μέχρι σήμερα, εγώ θα ήθελα να πω ότι όχι μόνο για το νοσοκομείο της Καστοριάς, αλλά σχεδόν για το σύνολο των νοσοκομείων της Δυτικής Μακεδονίας, για τις μόνιμες προσλήψεις για τους διαγωνισμούς που είναι σε εξέλιξη, δυστυχώς το ενδιαφέρον είναι από μικρό έως ανύπαρκτο. Δεν μιλάω μόνο για τους διαγωνισμούς. Για την Καστοριά. Μιλάω και μετακινήσεις από άλλες περιοχές, από άλλες περιφέρειες. Με την διοικητική αρχή, τον κύριο Χάτσιο, μου επιβεβαίωσε ότι τρέχει αυτός ο διαγωνισμός για πνευμονολόγο, αναισθησιολόγο και παραμένει άγονος. Αυτό το αντιμετωπίζουμε και σε άλλες περιφερειακές ενότητες. Και ως προς την νοσηλεία, αν θυμάμαι καλά, για τη ΜΕΘ ρωτήσατε. Ναι, πόσοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση από τα 44. Εδώ ουσιαστικά σε ΜΕΘ στην Δυτική Μακεδονία λειτουργεί μόνο στην Πτολεμαΐδα, αλλά ατύπως έχει ενεργοποιηθεί και ο θάλαμος στο Μαμάτσιο Κοζάνης. Με τον κύριο Γκανάτσιο που μιλήσαμε, θέλει να φιλοξενήσει σε αυτόν τον χώρο 2 περιπτώσεις. Μία έχει καταρχήν και μία ακόμα πιθανό να χρειαστεί να φιλοξενηθεί για να μην διακομιστεί κάτω. Αυτά μέχρι πριν από 2-3 μέρες. Θεσσαλονίκη πόσοι είναι σε ΜΕΘ, αυτό ρώτησα. Τα 33 κρούσματα που έχουν μετακομιστεί στο Αγία. Που είναι κάτω στη Θεσσαλονίκη, λέτε. Πόσοι είναι σε κρίση. Είναι διασωληνωμένοι και ουσιαστικά είναι βαρύτερα τα συμπτώματα. Άρα. Και οι 33. Όχι, ξέρω. Δεν είναι και 33. Ναι, προφανώς. Όχι, μόλις τώρα πήρα τα στοιχεία, κυρία Ζεμπιλιάδου. Ωραία. Για πέσει, κύριε Κοντατζάνη. Να πω. Βεβαίως να πει. Τα θετικά στο νοσοκομείο Καστοριάς, μέχρι αυτή τη στιγμή, μιλώντας με τον διοικητή, είναι 50. 50, κύριε Σαββόπουλε. Εξ αυτών είναι το νοσοκομείο μας αυτή τη στιγμή 7, που σημαίνει τα 43 άτομα βρίσκονται σε νοσοκομεία. Αχέπα, Παπα-Νικολάου και δεν ξέρω αν υπάρχει και στον Ποδοσάκιο. Μας δεχότανε και τον Ποδοσάκιο μέχρι που καλύφθηκε και πάμε Αχέπα και Παπα-Νικολάου. Από όλο αυτό τον πληθυσμό, τα 5 είναι διασωληνωμένα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ποδοσάκιο. Έχουν όλα τα άτομα αυτά, έχουν αμφωτερόπλευρη πνευμονία. Έτσι εμφανίζεται πλέον η λίμωξη από τον κοροναϊό. Και θέλω να πω και στον κύριο Καρυπίδη που είχε ρωτήσει για τα διαγνωστικά τεστ, οι άρρωστοι πλέον δεν διαγνώσκονται μόνο από το τεστ, αλλά από την αξονική πνευμόνων και από την κλινική εικόνα. Έτσι, λαμβάνουμε και αρχίζουμε θεραπεία σε επαφή με λοιμοξιολόγους, βασιζόμενοι στην κλινική εικόνα, στην αξονική και όχι περιμένοντας 2 και 3 ημέρες ένα τεστ το οποίο μπορεί να βγει και αρνητικό. Και απαντώ και στην ερώτηση ότι μπορεί να επαναληφθούν πολλά τεστ μέχρι να βγει θετικό κάποιο. Είναι για τα αντιδραστήρια, για τον αριθμό αντιδραστηρίων που ερώτησε ο κύριος Καρυπίδης. Και γιατί έχουν σημασία όλα αυτά που σας τα λέω, τώρα με παίρνει και ο διοικητής. Γιατί, επειδή η Ελλάδα διδάχτηκε από τις ευρωπαϊκές γειτονικές χώρες της, έτσι, επειδή και ο νομός Καστοριάς προηγείται 15 με 20 μέρες των λοιμώξεων, να παραδειγματιστεί και να διδαχθεί όσον αφορά σε πρώτη φάση τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας, να προετοιμαστούν και ας μην το χρειαστούν, το εύχομαι μέσα από την ψυχή μας. Προπορευόμαστε και πρέπει να διδαχτεί όλος ο πληθυσμός της Δυτικής Μακεδονίας πόσο σημαντικό είναι το μένουμε στο σπίτι ή η καραντίνα, διότι θεωρώ σε όλο το πάνελ θέλω να πω ότι το μένουμε στο σπίτι
εμένα συγκεκριμένα δεν με ικανοποιεί, διότι βρισκόμαστε στο τελείωμα της 14ης ημέρας που μένουμε στο σπίτι και έχουμε πικ των κρουσμάτων. Που σημαίνει το μένουμε στο σπίτι, δεν εισακούστηκε, μεγάλο ποσοστό εισακούστηκε, αλλά όχι τόσο όσο θα έπρεπε. Και φαίνεται διότι έχουμε πικ αυτή την εβδομάδα, που είναι η δεύτερη εβδομάδα του μένουμε στο σπίτι. Άρα η επόμενη εβδομάδα που είναι πλέον η δεύτερη εβδομάδα της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, περιμένουμε με πολύ μεγάλη ανυπομονησία να δούμε αν θα κάνουμε πλατό έστω ή μείωση, γιατί αν κάνουμε αύξηση πάλι συνεχιζόμενη, σημαίνει ότι σε αυτό εισακουστήκαμε. Τι θέλω να πω σαν γενικό, γενικό συμπέρασμα. Αυτό που καλώ εγώ και νομίζω ότι και το νοσοκομείο δεν θα έχει καμία αντίρρηση, αυστηροποίηση των μέτρων. Θα είναι, καραντίνα δεν μπορεί να μπει ο νομός μας. Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι μη ρεαλιστικό. Και για ένα δεύτερο λόγο, τη διασπορά υπάρχει παντού μες στο νομό. Όπως είπε και ο κύριος Γκοσλιόπουλος, υπάρχουν μεμονωμένα περιστατικά στα περισσότερα χωριά μας. Άρα δεν υπάρχει, η διασπορά του ιού υφίσταται. Αυτό το οποίο έχει το μεγαλύτερο αριθμό είναι η πόλη της Καστοριάς και τις τελευταίες 3-4 μέρες το κινητικό διαμέρισμα της Μεσοποταμίας. Λαμβάνοντας υπόψη και με μόνο περιστατικά Αγία Κυριακή και Ινώη, που είναι πάρα πολύ κοντά απόσταση 3 και 4 χιλιόμετρων. Άρα εγώ νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε όχι μόνο στη Μεσοποταμία, αλλά και στην πόλη της Καστοριάς, σε μία ηχλυλάτηση επαφών που έκανα με ασθενείς της Μεσοποταμίας, μου είπαν, λέω, τι κάνατε ρε παιδιά, και συναντηθήκατε όλοι οι φίλοι, έχετε αρρωστήσει, 6 άτομα μαζί στο νοσοκομείο. Λέει, κατά περιόδους, λέει, βγαίναμε ανά δύο και πίναμε ένα καφέ. Καλά, λέω, δεν μένατε στο σπίτι σας εσείς. Λέει, ακόμα δεν ήτανε τα απαγορευτικά μέτρα και το μένουμε στο σπίτι τι ήτανε. Άρα καραντίνα. Μένουμε στο σπίτι, μάλλον δεν το γνωρίζει ο πληθυσμός μας τι θα πει. Καραντίνα. Σε όσο τον μεγαλύτερο πληθυσμό. Ευχαριστώ κύριε Κωνσταντζάκη. Κύριε... Μόνο σε φαρμακείο και εργασία. Εγώ αυτό πιστεύω. Η αστυνομία μπορεί να δεχθούμε και στη Μεσοποταμία να ελέγχει εσόδους-εξόδους. Αυτή τη Μεσοποταμία έχει μέσα σε 3 μέρες 11 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Αν βάλουμε και την Αγία και την Ινώ, είναι άλλα 2-3 από εκεί. Μιλάμε για 13-14. Οι μέρες είναι μπροστά μας και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η κυκλοφορία που γίνεται στο νομό Καστοριάς. Δεν είναι δυνατόν μετά από το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ και τη συνάντηση παρακολουθούσα και προσπαθούσα να ακούσω τι θα πούνε οι δήμαρχοι και ο κύριος Αβόπουλος και το καταλάβανε και οι δημοσιογράφοι και από πίσω περνάγανε ένα σωρό αυτοκίνητα. Πού πηγαίναν όλα αυτοί, μπορείτε να μου πείτε, πού πηγαίναν όλοι αυτοί. Δεν μπορούσαμε να ακούσουμε τους ανθρώπους που τους παίρναν συνέντευξη. Κάτι πρέπει να κάνουμε μεγαλύτερο. Εγώ συντάσσομαι και νομίζω και ο Περιφερειάρχης δεν θα έχει αντίρρηση και με την αγωνία των δημάρχων, εκφράζω και την αγωνία του νοσοκομείου. Αν θέλετε μετά 5 λεπτά να σας πω και τι γίνεται στο νοσοκομείο, γιατί... Δεν χρειάζεται να πανικοποιηθούμε. Τους διαχειριζόμαστε, αλλά θα χρειαστούμε και προσωπικό, αν θέλετε, για να μην τώρα σας καθυστερώ. Εγώ ζητάω αυστηροποίηση των μέτρων. Πόσο μπορούν να τα μέτρα, να φτάσουμε λίγο πριν από την καραντίνα. Αυτό θέλω εγώ. Ευχαριστώ κύριε Κωνσταντζάκη. Κύριε Σαββόπουλε, το μικρόφωνο. Κύριε Σαββόπουλε, να κάνουμε ερώτηση. Κύριε, ήρθατε. Συνεχίζετε. Να κλείσετε λίγο τα μικρόφωνα όποιος δεν μιλάει. Υπάρχει κάποια ερώτηση. Μια ερώτηση, ναι. Παρακαλώ.